η συνάντηση με τους τουριστικούς φορείς για να εξετάσουμε τις προοπτικές της χώρας μας σε έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργικούς αλλά και οικονομικούς συντελεστές της προκοπής της χώρας. Έχουμε διαδράμει τα διάφορα σχέδια που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση για ενίσχυση της ανάδειξης της Κύπρου σαν τουριστικού προορισμού μέσα από μια σειρά προληπτικών μέτρων που προηγούνται πολύ πέραν σαν αποτέλεσμα της συνεργασίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα πολλών άλλων ανταγωνιστών στον τουριστικό τομέα. Εκεί όπου επικέντρωσα την προσοχή μου στη δική μου εισαγωγή ήταν οι ενισχυτικές κινήσεις στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τον τουρισμό μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Αλλά και ανέλησα το ποιες είναι και πώς εντάσσονται οι πολιτικές μας όσον αφορά τον τουρισμό με τη συμμετοχή μας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξήγηλα χτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων των ορεινών αλλά και των καταλυμάτων της Υπαίθρου, την αναβάθμιση υγείας και ευεξίας των τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την επικράτεια, την αναβάθμιση εστιατορίων και καταστημάτων που αφορούν τις γαστρονομικές συνήθειες του τόπου μας και τέλος την δημιουργία αυθεντικών βιωματικών εμπειριών στα ορεινά και την Υπαίθρο. Δεν περιοριστήκαμε όμως σε αυτά. Εξετάσαμε τα διάφορα προβλήματα που αναφύονται σαν αποτέλεσμα των αυστηρών υγειονομικών μέτρων που παίρνουμε και που έχουν φέρει τη χώρα μας στα πιο υψηλά επίπεδα επιτυχίας αντιμετώπισης της πανδημίας. Αυτό είναι που θέλουμε να αξιοποιήσουμε τόσο προς τη Βρετανική, τη Ρωσική, αλλά και σε όλες τις χώρες προκειμένου να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της Κύπρου ή την ανάδειξη της Κύπρου σαν τουριστικού προορισμού. Πιστεύω ότι από τη σημερινή σύσκεψη, τις ανταλλαγές απόψεων, τις θέσεις που έχουν εκφραστεί, είμαστε σε ένα δρόμο που οδηγεί με ελπίδα, και το υπογραμμίζω, με ελπίδα σε μια σημαντική ανάκαμψη του τουριστικού προϊόντος που είναι ένα από τα ισχυρότερα ατού της κυπριακής οικονομίας. Έχετε συζητήσει τρόπους, Πρόεδρε, θωράκιση της χώρας μας έναντι των διαφόρων μεταλλάξεων... Και τρόπους θωράκισης, αλλά και τρόπους αναβάθμισης της χώρας όσον αφορά τις επιτυχίες της ή στα θέματα αντιμετώπισης της πανδημίας, με δεδομένα κάποια κριτήρια που υιοθετούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντιμετώπισης της Πανδημίας ή του Παγκόσμιου Οργανισμού, έτσι ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα που τεχνιέντος δημιουργούνται σαν αποτέλεσμα κοινών κριτηρίων που έχουν υιοθετηθεί. Πόσο αισιόδοξοι είμαστε ότι δεν θα χαθεί και δεν είναι τουριστική χρονιά, έτσι με κάποια στοιχεία που έχουμε... Πάντοτε με επιφύλαξη και λαμβανωμένη υπόψη της ταχύτητας του εμβολιαστικού προγράμματος, πιστεύω ότι δικαιούμαστε να διατηρούμε και ελπίδες και αισιοδοξία. Κύριε Πρόεδρε, είναι επεκτήθηση των φορέων του τουρισμού στην ελεύθερη λαμόγωση των κυριών, μετά κατεβέσταση και στην Λαρνακά, ότι επί του παρόντος, το πανικό στάδιο που διανύμε, δεν τίθεται θέμα ανοίγματος των οδοφραγμάτων και από τους και διάφορους. Των οδοφραγμάτων. Τα οδοφράγματα, το άνοιγμα η μία έχει σχέση με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας αλλά και των κατεχομένων περιοχών. Συνεπώς δεν θα πρέπει να συγχαίεται το ένα με το άλλο. Η σημερινή σύσκεψη στοχονίχε να δει πώς διασφαλίζεται μέσα από την ορθήν επιδημιολογική αντιμετώπιση
η ενθάρρυνση της έλευσης τουριστών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συγγνώμη, πάμπο μου. Όσον η επιδημιολογική κατάσταση δεν το επιτρέπει, δεν θα υπάρξουν ανάλογα βήματα. Δεν παρουσιάσατε ένα φιλόδοξο σχέδιο 4,4 δισεκατομμυρίων. Υπάρχει όμως δεν έχει ειδική από την αντιπολίτευση. Δεν σας έχει εμπιστοσύνη ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Δεν τον πείσατε. Αποτελεί δανεισμό. Ενώ το ΑΚΕΛ το χαρακτηρίζει καβόγου στο αστείο. Πώς το σχολιάζετε και πώς τέτοιες προθέσεις θα βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Με λυπεί ιδιαίτερα όταν κάποιοι των ηγετών της αντιπολίτευσης θέλουν να λέγουν ότι πρόκριμα των προεδρικών εκλογών του 23 θα είναι από τα αποτελέσματα των εκλογών της 30ης Μαΐου. Και γιατί με απογοητεύει? Δεν μπορεί κόμματα που θέλουν να θεωρούνται σοβαρά, να αγνοούν βασικά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία απευθύνονται στο σύνολο των 27 κρατών. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν είναι παρά ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, να τα ενισχύσει, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία. Ήδη, χωρίς να έχουν εκλογές, 18 εκ των κρατών έχουν υποβάλει τα σχέδια που προβλέπει ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως επράξαμε και εμείς ύστερα από διαβούλευση πολυμήνων διαβουλεύσεων με την Ευρώπη, πολυμήνων διαβουλεύσεων με τις πολιτικές δυνάμεις. Και είναι θλιβερό να ακούω από πολιτικούς αρχηγούς να ισχυρίζονται είτε ότι είναι μια προεκλογική δήθεν φανφάρα, είτε ότι είναι δεν ξέρω πώς τα επεκάλυσε ο προηγούμενος κύριος, πώς τον είπατε, κύριος Παπαδόπουλος, δεν είπε. Είναι λυπηρό και καλά κάνει να είναι μελετημένος αν θέλει να είναι πρόκριμα οι βουλευτικές για τις προεδρικές. Ο τόπος απαιτεί σοβαρούς ηγέτες και όχι αρνητές της προκοπής του τόπου. Και αυτό το απευθύνω προς όλους όσους το μόνο που έχουν να πούν είναι σε κάθε βήμα το όχι. Η άρνηση είναι καταστροφή. Είναι ώρα να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι η συνεργασία είναι που θα φέρει την προοπτική για το αύριο, την προοπτική για τις νέες γενιές που επαγγέλλονται ότι τα θα γνιάζονται. Και συνεπώς τους παρακαλώ να μελετήσουν το σχέδιο, να συνεργαστούν και θέλω να ευελπιστώ ότι μετά τις 30, όταν οι σκοπιμότητες 30 Μαΐου θα εκλείψουν, η Νέα Βουλή θα έχει ως πρώτα θέματα, όπως είπα και χτες, στην ημερήσια διάταξη, σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να απορροφήσουμε τα κονδύλια που έχω αναφέρει. Είτε λέγεται 1,2 για την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, είτε λέγεται το 1,8 από τα ταμεία συνοχής, είτε λέγεται το 1,4 για από τις επενδύσεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα από τη συνεργασία κράτους ιδιωτικών παραγόντων, είτε η προσαρμογή του προϋπολογισμού μέχρι το 26 στο νέο όραμα. Αυτό που θέλουμε είναι η νέα Κύπρος, η Κύπρος του αύριο, η Κύπρος της νέας γενιάς. Γι' αυτό και στην Ευρώπη να αποκαλείται EU Young Generation Program. Απευθύνεται στους νέους. Όσοι αγνοούν τα προγράμματα της Ευρώπης και περιορίζονται στα πολιτικά τους γραφεία η όλη πολιτική τους κρίση και σκέψη, είναι καιρός να βάλουν κάποιους συμβούλους για να επιτέλους να γίνουν γνώστες και γίγνεστε στην Ευρώπη του μέλλοντος. Κύριε Πρόεδρε, και μας πούμε για την καταναλωτικά ραφάλ που σωτάμε σήμερα. Είναι καλά γνωστή η στενή συνεργασία που αναπτύσσουμε με τη Γαλλία και όχι μόνο. Η εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας διακρίνεται από μια πολυδιάστατη
συνεπή πολιτική, η οποία έχει αναδείξει τριμερής, πολυμερής, έχει αναδείξει την Κύπρο σαν κέντρο σταθερότητας, πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης, ένα στοιχείο που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς δεν έχω παρά να χαιρετήσω ανάλογες κοινές ασκήσεις με χώρες όπως η Γαλλία και όχι μόνο. Είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Ισραήλ, είτε λέγονται άλλες χώρες. Αυτό που έχει σημασία είναι η μικρή μας πατρίδα να διαδραματίζει τον ρόλο που της ανήκει. Ρόλο σταθερότητας για την ειρήνη, ρόλο συνεργασίας με τους γείτονες χωρίς διακρίσεις. Και όχι μόνο. Κύριε Πρόεδρε, πώς σχολιάζετε τις νέες δηλώσεις για το ΓΑΡ για μια σύντομη κρίση και μια αποχώρηση των καλλιτικών στρατευμάτων, προαναγγέλλοντας ένα θερμό καλοκαίρι όμως και αλλαγή πολιτικής? Δεν νομίζω να είναι νέα θέση της Τουρκίας. Ήταν θέση διαχρονική της Τουρκίας. Για πρώτη φορά ανετέθη στην άτυπη πενταμερή το θέμα των δύο κρατών. Να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η κίνηση δεν είναι παρά μια κίνηση στο κενό, αφού δεν γίνεται αποδεχτή από κανέναν κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας, από κανέναν κράτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντίθετο είναι κάτι που, εάν ποτέ γίνεται αποδεκτό, θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας με συνέπειες σε πολλαπλάσιες από ό,τι υπολογίζουμε χώρες. Θεωρώ απαράδεκτη, αδιάλλαχτη και αρνητική τη θέση του Προέδρου της Τουρκίας, που δεν θα μας επιτρέψει να είμαστε θετικοί σε αυτό που επεδίωκαν ή επιδιώκουν να πάρουν από την Ευρώπη. Περιορίζομαι μέχρι εδώ. Κύριε Πρόεδρε, ο τουρισμός επηρεάζεται και από την κατάσταση στο Ισραήλ και στη Λωδία της Γάζας, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν ακυρώσεις στις κρατήσεις, υπάρχουν νέες κρατήσεις για πιο μετά στο καλοκαίρι. Ποια είναι η άποψη γι' αυτό? Θα λάβετε κάποια μέτρα και σαν Κυπριακή κυβέρνηση, αν θα λάβετε κάποιες διπλωματικές πράξεις για να βοηθήσετε τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή? Το δεύτερο ερώτημα. Προβαίνουμε ήδη σε διαβήματα χωρίς δημοσιότητα για να δούμε πώς μπορεί να επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός. Είναι γνωστές οι θέσεις μας ότι υποστηρίζουμε ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων θα προκαλέσουν αντεπιθέσεις κατά αμάχων. Και αυτό είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Θέλω να πω ότι σαφής είναι η θέση μας ότι εναντιωνόμαστε σε οποιασδήποτε ενέργειες της οποιασδήποτε τρομοκρατικής οργάνωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσα...